Είναι μεγάλη η χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο περίπτερο της Κίνας, που είναι φέτος η τιμόμενη χώρα στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κίνα, τόσο στο πολιτικό όσο και στο εμπορικό επίπεδο, αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα, συσφίχθηκαν σημαντικά. Εγώ βρέθηκα 2 φορές με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον Πρωθυπουργό, και προχώρησαν και μια σειρά από σημαντικές κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι η 82η έκθεση που φέτος η Κίνα είναι τιμόμενη χώρα είναι το αποκορύφωμα μιας σχέσης που τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε και έχει πολλά να δώσει ακόμα στο μέλλον. Η στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία της Κίνας στο πλαίσιο του One Belt, One Road και η απόφαση της κινέζικης κυβέρνησης να επενδύσει σε αυτή την παλιά διαδρομή του μεταξιού σε παγκόσμια κλίμακα πάνω από $1,3 εκατομμύρια, βρίσκει την Ελλάδα σε μια φάση ανάκαμψης από την οικονομική κρίση, σε μια περίοδο που επιθυμεί να αξιοποιήσει το σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι η τοποθεσία της, η τοποθεσία μας ως μιας χώρας που βρίσκεται στο αντάμωμα 3 ηπείρων, και ως εκ τούτου να προχωρήσουμε γοργά και μέσα από τη συνεργασία μας με κινέζικες επιχειρήσεις και επενδύσεις εδώ, στο μετασχηματισμό της Ελλάδας σταδιακά σε έναν παγκόσμιο διαμετακομιστικό, εμπορικό και ενεργειακό κόμβο. Μετά την σημαντική επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, ακολούθησε μια σημαντική εκδήλωση ενδιαφέροντος κινέζικων εταιριών σε μια σειρά από τομείς, σε μια στιγμή που η ελληνική οικονομία πραγματικά διψά για επενδύσεις. Η παρουσία λοιπόν των κινέζικων επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική και είναι καλοδεχούμενη. Σας καλωσορίζουμε στην 82η έκθεση Θεσσαλονίκης, σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα και είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας θα αποδώσει καρπούς. Ελπίζω το αμέσως επόμενο διάστημα, πέρα από την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς ελληνικής οικονομίας, να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και διμερείς εμπορικές σχέσεις σε τομείς όπου ακόμα έχουμε πολύ σημαντικές δυνατότητες προόδου, όπως και ιδιαίτερα στον τομέα της ανάπτυξης των τουριστικών ροών,
επισκεπτών, τουριστών δηλαδή από την Κίνα στην Ελλάδα. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να χαιρετήσω την εγγενίαση της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης με την Κίνα, Ελλάδας-Κίνας, με το Πεκίνο, που θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι λοιπόν η σημαντική συμμετοχή της Κίνας στη φετινή 82η έκθεση Θεσσαλονίκης να σημάνει την παραπέρα σύσφιξη, την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο της Κίνας και της Ελλάδας. Και πιστεύω, βλέποντας και αυτόν τον ωραίο στολισμό της έκθεσης με τα υπέροχα κόκκινα κινέζικα φαναράκια, να πω ότι μπορεί η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, μετά τον Πειραιά, να είναι αυτή που θα διαδραματίσει έναν ξεχωριστό ρόλο στην σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Κίνα, έναν ξεχωριστό ρόλο και στην προσέλκυση επενδύσεων που θα αναδείξουν αυτή την πολύ σημαντική σχέση που οικοδομούμε. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και να ευχηθώ η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που φέτος είναι αφιερωμένη στην Κίνα να είναι ένας σημαντικός σταθμός στις σχέσεις των δύο χωρών και να εγγενιάσω με μεγάλη χαρά το περίπτερό σας, ευχόμενος να έχει χιλιάδες επισκέπτες που θα μείνουν εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα και από την επαφή που θα έχουν με έναν πολιτισμό που για μας είναι οικείος, μακρινός μεν αλλά οικείος, διότι ήταν παράλληλος με τον δικό μας πολιτισμό και η αγωνία και η προσπάθειά μας είναι και σήμερα οι σύγχρονοι πολιτισμοί να βαδίσουν μαζί σε ένα όραμα για έναν καλύτερο κόσμο. Σας ευχαριστώ.